Καλησπέρα σας, κύριε Μητλιάγκα. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε να για την άμεση. Να πάρουμε ένα πρώτο σχόλιο πώς αξιολογήσετε αυτό το πρόγραμμα και την κατάληξή του. Αν τελικά έγιναν όλα όπως θα έπρεπε. Θα σας πω, το θέμα που έχει ανακύψει είναι τεράστιο. Θα γίνει με τη μορφή, θα έλεγα, θα μου κάνατε εσείς τις ερωτήσεις, θα το κάνω λίγο ερωτηματικά κι εγώ την τοποθέτησή μου. Ήταν καλό το πρόγραμμα? Ωραία. Ήταν. Απαντάει σε μία αναγκαιότητα, έπρεπε να βγει. Mm-hmm. Πέτυχε το πρόγραμμα? Ξεκάθαρα δεν πέτυχε το στόχο του. Έτσι είναι, δηλαδή αν κάποιος αυτή τη στιγμή θεωρεί ότι έχει πετύχει το πρόγραμμα, μάλλον κατοικεί σε άλλη περιοχή. Μπορούσαν να γίνουν αλλαγές? Σαφώς και μπορούσαν να γίνουν αλλαγές. Οι αλλαγές θα μπορούσαν να γίνουν και πριν από την πρόσκληση και κατά τη διάρκεια της πρόσκλησης. Ήδη η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας έκανε 2 τροποποιήσεις κατά τη διάρκεια της πρόσκλησης και μάλιστα επειδή γνωρίζουμε και συνομιλούμε και με επιχειρήσεις σε άλλες περιοχές, σε άλλες περιφέρειες, υπάρχουν και περιφέρειες οι οποίες κάνανε τροποποιήσεις στην πρόσκληση ακόμα και μετά το πέρας της πρόσκλησης. Βάλτε μια νοτελεία. Ερώτηση. Είπατε τη λέξη κλειδί τροποποιήσεις και ρωτώ. Τροποποιήσεις ως προς το ποσό που αυξήθηκε, αυτή την τροποποίηση την ξέρω. Ή τροποποιήσεις και ως προς τα κριτήρια για να μπουν ή να μην μπουν κάποιες επιχειρήσεις. Γιατί αυτό, αν έχει συμβεί, είναι πραγματικά πολύ σημαντικό. Τροποποιήσεις ως προς τα κριτήρια μπορούσαν να γίνουν πριν από την δημοσίευση της πρόσκλησης. Τροποποιήσεις όμως το άνω όριο γίνανε κατά τη διάρκεια των προσκλήσεων και γίνανε και μετά το πέρας των προσκλήσεων. Δηλαδή, έχεις ένα καλάθι, είναι 40 εκατομμύρια ευρώ. Βλέπεις ότι πριν να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα, βλέπεις ότι οι δικαιούχοι σου είναι 1.700, να το πω έτσι, και είσαι μπροστά σε μία απόφαση που λες ότι έχω 1.700 ευχαριστημένους και 3.000 δυσαρεστημένους. Έτσι, να το πω έτσι mm-hmm. χοντρικά. Έτσι. Τι μπορώ να κάνω, αν μειώσω στη μέση, να το πω έτσι, το άνω όριο, θα έχω τουλάχιστον άλλους 1.700, να το πω εγώ, ευχαριστημένους, έτσι. Mm-hmm. Ίσως και λίγο λιγότερους. Οπότε υπήρχαν γενικά τα εργαλεία και δεν είναι μόνο ότι υπήρχαν τα εργαλεία. Υπήρχαν και οι οχλήσεις από φορείς της περιοχής και από φυσικά πρόσωπα, εγώ συγκεκριμένα και από άλλους που αρθρογραφήσαμε δημόσια όσο η πρόσκληση ήταν στον αέρα, που εντοπίσαμε αυτές τις ατέλειες, θα έλεγα εγώ, της πρόσκλησης. Γιατί ήταν τεράστιο το ενδιαφέρον. Άρα λοιπόν, δεν λέει κανείς όχι στην πρόσκληση, αλλά όταν έχεις αυτά τα δεδομένα, οφείλεις να είσαι προσαρμοστικός. Αυτή είναι η βασική αρχή σχεδιασμού και προγραμματισμού. Άρα δεν υπήρχαν δίκοα ότα, λέτε, την περίοδο που έπρεπε, παρά το γεγονός ότι είχαν γίνει οι επισημάνσεις από τους ειδικούς και φτάσαμε στο σημείο αυτό σήμερα. Ναι, επίσης θα σας πω και κάτι άλλο. Ορθώς υπάρχει το κριτήριο της μισθοδοσίας, των θέσεων εργασίας, ναι, που έχει την αντανάκλασή του στη μισθοδοσία, ότι πολλά από αυτά τα ποσά τα οποία θα δοθούν θα πάνε προς την κάλυψη λειτουργικών αναγκών και μεταξύ αυτών και της μισθοδοσίας, και δεν λέει κανείς όχι. Αλλά υπάρχει και το κριτήριο των όσο το δυνατόν περισσότερων να μπουν στο πρόγραμμα. Οπότε κάθεσαι και βάζει, να πω ένα απλό παράδειγμα. Μια επιχείρηση που έχει 10 άτομα προσωπικό έχει περίπου 15 χιλιάρικα μεικτό κόστος μισθοδοσίας το μήνα, έτσι. Mm-hmm. Οπότε αν έπαιρνε το επίδομα των 40.000 ευρώ, να το πω έτσι, θα είχε 3 μήνες καλυμμένους από τη μισθοδοσία της, χωρί τα άλλα έξοδα κτλ. Αν αυτή η επιχείρηση έπαιρνε 20.000 ευρώ αντί για 40, θα κάλυπτε ας πούμε τον ένα μήνα. Όμως τα ποσά που θα πήγαιναν σε άλλους δικαιούχους, 5 ή 10 χιλιάδες, ή και 12.000, ανάλογα σε ποια κατηγορία θα βρισκόταν ο καθένας, θα μπορούσαν να είναι τα ετήσια έξοδα για ένα εξάμηνο για κάποιες μικρές οντότητες επιχειρηματικές. Έτσι. Και ενδεχομένως ήταν και η σωτηρία τους. Είναι συγκεκριμένα τα πράγματα και γι' αυτό έχει αντιδράσει και ο κόσμος. Δεν αντέδρασε, κακώς ακούγεται το κομμάτι της διαβλητότητας. Έτσι. Δεν υπάρχει διαβλητότητα. Το έχουμε ξεκαθαρίσει βέβαια. Σας το λέω εγώ, ας πούμε, που ασχολούμαι χρόνια με αυτό το πράγμα. Θέλω μια απάντηση, κύριε Μητλιάγκα, νομίζω είναι σημαντική, γιατί ακούστηκε στην δημόσια κουβέντα και κυρίως μεταξύ των επιχειρηματιών. Μπορεί να τύχει
Μας είπε εδώ στο Δελτίο ένας επιχειρηματίας γνωστός της Κοζάνης ότι εγώ όταν κάνω λαχιοφόρο αγορά και μοιράζω λαχεία στους πελάτες μου για να κληρώσω ένα δώρο, το προσωπικό του καταστήματος και εγώ ο ίδιος δεν παίρνω λαχεία. Αυτό είναι νομίζω κατανοητό. Μπορεί ο διαχειριστής, ο πολιτικός διαχειριστής του προγράμματος να τύχει να είναι και ωφελούμενος του προγράμματος. Λοιπόν, αυτό έχει χρειά τόσο κανονισμών, όσο και θα έλεγα απόφασης ή στάσης απέναντι στη διαχείριση κάποιων πραγμάτων. Προσωπικά εγώ δεν θα το έκανα. Από εκεί και πέρα οι πολίτες και οι υπεύθυνοι είτε τεχνοκρατικά, διοικητικά αλλά και πολιτικά είναι αυτοί οι οποίοι θα κρίνουν και θα πάρουν τις αποφάσεις για την απόφαση συμμετοχής ή όχι κάποιων εμπλεκομένων άμεσα ή έμεσα στο πρόγραμμα. Στο διατάφθα, τι μπορεί να γίνει? Μπορεί αυτό το πρόγραμμα να ξεχυλώσει ως προς τα ποσά για να μπουν και άλλοι? Λοιπόν, καταρχάς χάθηκε τεράστιος χρόνος, πολύ κρίσιμος πριν τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων, έτσι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε ένα δεδικασμένο, να το πω έτσι, μια πράξη διοικητική, η οποία για να αλλάξει, πέραν από την βούληση, που αυτή τη στιγμή εγώ βλέπω να απουσιάζει και η βούληση, υπάρχουν και κάποια ενέργειες οι οποίες πρέπει να γίνουν. Λεφτά στο πρόγραμμα, ακόμα και τώρα, μπορούν να προσθεθούν. Για το άνω όριο δεν είμαι σίγουρος, αλλά δεν μπορώ να το αποκλείσω. Mm-hmm. Είναι και κάποια πράγματα τα οποία τα αναζητάμε, είναι κανονισμοί, είναι συγκεκριμένο δημοσιονομικό πλαίσιο και το πλαίσιο λειτουργίας όλων αυτών των εργαλείων. Οπότε κάποιος οφείλει να είναι συγκεκριμένος όταν τοποθετείται. Όπως η τοποθέτηση που έκανα δημόσια με το άρθρο μου έδινε παραδείγματα από τη χώρα, έτσι. Δεν μιλούσα για τρίτη χώρα. Οπότε όλα αυτά πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας και να τα συνυπολογίσουμε. Να μπορούμε... Ζητούμενο δεν είναι κριτική, ζητούμενο είναι η διόρθωση των λαθών. Και τα λάθη είναι προφανή. Μάλιστα, τώρα κάτι και τελευταίο από μένα τουλάχιστον. Μπορούμε να κάνουμε νέο πρόγραμμα, αλλά να μην χρειαστεί να κάνουμε νέους φακέλους για αυτούς που ήδη είχαν καταθέσει σε αυτό το πρόγραμμα και πλήρωσαν κάποια χρήματα? Δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση. Δεν υπάρχει. Να είμαστε ξεκάθαροι. Αυτό νέο πρόγραμμα σημαίνει που δεν θα είναι και ακριβώς ίδιο, διότι θα πάρει εθνικό χαρακτήρα και θα έχει την έννοια των περιοχών σε παρατεταμένο lockdown, δηλαδή συζητιέται να μπει η Μάνδρα Αττικής, να το πούμε έτσι, η περιοχή εκείνη και η περιφερειακή ενότητα Κοζάνης, άρα δεν θα είναι και το σύνολο της Δυτικής Μακεδονίας. Αυτό το πρόγραμμα θα έχει τους δικούς του όρους και τους δικούς του κανόνες. Κατά και σημαίνει και νέος φάκελος. Θα έχει πέρα από την όποια αναγκαιότητα ή τέλος πάντων όποιο όφελος θα έχει προς τους επιχειρηματίες, γιατί θα έχει, θα υπάρχει πάντα η αίσθηση και το αίσθημα της αδικίας, γιατί ακόμα και αυτά που ακούγονται για το νέο πρόγραμμα θα είναι για πολύ χαμηλότερα ποσά, άρα θα υπάρχει κατά κάποιο τρόπο διαφορετική μεταχείριση κάποιας κατηγορίας επιχειρήσεων σε σχέση με αυτές που θα μπουν στο καινούριο πρόγραμμα. Επίσης θέλω να αναφέρω κάτι άλλο, αν μου επιτρέπετε. Ναι, και να κλείσετε με αυτό. Έχω μιλήσει με αρκετούς δικαιούχους των 40.000 ευρώ, δηλαδή του ανώτατου ορίου. Κανένας, πλην αλλαχής των εξαιρέσεων που είναι σε κλάδους που είναι ιδιαίτερα χτυπημένοι, όπως η Γουνοπία ή κάποια ξενοδοχεία ίσως, δεν θα είχε πρόβλημα να πάρει 20.000. Δηλαδή το λένε από μόνοι τους. Είναι χρήματα τα οποία κανείς δεν τα είχε από πριν δεδομένα, να το πω έτσι. Και προϋπολογίσει. Οπότε ο κοινωνικός αυτοματισμός και η αλληλεγγύη υπάρχει και στο επιχειρήν και κανένας δεν θα είχε πρόβλημα να πάρει λιγότερα από αυτά. Είναι πολύ σημαντικό. Οπότε, αυτό που λέτε, κύριε Ρητιάγκα. Είναι πολύ σημαντικό. Αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σημαντικό και δείχνει και την κοινωνική συνοχή. Την οποία δεν θα έπρεπε να βοηθήσει. Και οι ίδιοι επιχειρηματίες αντιλαμβάνονται ή μπορούν να αντιληφθούν το ρόλο που έπρεπε να παίξει αυτό το εργαλείο. Έτσι. Όσο περισσότεροι γίνονται αποδέκτες, τόσο καλύτερα μια κοινωνία. Τώρα φαγωνόμαστε χωρίς λόγο για πράγματα που θα μπορούσαν να είχαν αποφευθεί. Και όπως μου είπε ένα σεβάσμιος γέροντας σήμερα το πρωί, είναι η πρώτη φορά, λέει, και να το πεις, λέει, όταν συναντήσεις τον Περιφερειάρχη, που μοίρασε 40 εκατομμύρια κάποιος και όλοι τον βρίζουν. Είναι πραγματικά δύσκολο. Ναι, το έχουν γράψει και αρκετοί άνθρωποι αυτό. Δηλαδή, πραγματικά το νούμερο είναι μεγάλο, γιατί ήταν μεγάλη αύξηση του προϋπολογισμού και τα χρήματα αυτά θα πέσουν όντως στην τοπική οικονομία, αλλά θα μπορούσαν να γίνουν με πιο δίκαιο, με πιο αντικειμενικό τρόπο. Σας ευχαριστούμε θερμά. Όποιος συμμετέχει σε αυτές τις διαδικασίες να έχει τις κεραίες του ανοιχτές
τα αυτιά του ανοιχτά και να μπορεί να λαμβάνει γρήγορα αποφάσεις ή και να μεταβάλει αποφάσεις. Αυτή είναι η διοικητική λειτουργία και εμείς που ασχολούμαστε με αυτό το κομμάτι που είναι των προγραμμάτων και δεν γίνεται ευκαιριακά αυτή η λειτουργία, είναι η ζωή μας, θα το πω έτσι. Mm-hmm. Έχουμε μεγάλη εμπειρία σε αυτά τα πράγματα και μπορούμε, αν όχι εγώ, άλλοι άνθρωποι σίγουρα να συμβουλεύσουν προς αυτή την κατεύθυνση, ώστε να έχουμε θετικά προγράμματα, ας πούμε, στον αέρα και όχι προγράμματα τα οποία θα δημιουργούν τέτοιου είδους αντιπαλότητα που δεν κάνει καλό αυτή την περιοχή και δεν ωφελεί σε τίποτα τη μας κοινωνία. Κύριε Μητλιάγκα, θα χαρούμε πολύ σε ένα από τα επόμενά μας δελτία να συζητήσουμε και για το ΕΒΕ, διότι είναι πολλές οι παρεμβάσεις σας και γι' αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα για την περιοχή μας. Δυστυχώς εξαντλήσαμε όλο μας το χρόνο που είναι χρόνος δελτίου. Μόνο γρήγορα ένα σχολιάκι. Άντε. Ακόμα και αυτό, το ότι κάποια μέλη της διοίκησης του ΕΒΕ έχουν πάρει την ενίσχυση, δεν σημαίνει ότι δεν λειτουργούν για τα υπόλοιπα μέλη. Mm-hmm. Εκπροσωπεί το σύνολο των μελών της περιοχής. Οπότε αφήνεις στην άκρη την επιχειρηματική σου πράξη που ορθώς έγινε. Κανείς δεν κατακρίνει αυτό το δεδομένο, mm-hmm. αλλά εκεί δεν είσαι για να λειτουργήσεις για τον εαυτό σου, λειτουργείς για το σύνολο και το σύνολο διαμαρτύρεται. Οφείλεις να το ακούσεις.